Είναι, νομίζω, μια σημαντική στιγμή για την πόλη της Μυτιλίνης. Διότι σήμερα, μπροστά σας, θα υπογράψουμε την ένταξη δύο σημαντικότατων έργων για την πόλη της Μυτιλίνης. Το ένα έργο, ένταξη στο πρόγραμμα Βόρειο Αιγαίο 14-20. Είναι τα τελευταία έργα που εντάσσονται στο προηγούμενο ΕΣΠΑ. Το πρώτο έργο είναι η ανάπλαση του παραλιακού μετόπου και προκυμαίας και πλατείας σαφούς της Μυτιλίνης. Είναι ένα μεγάλο έργο, μείζον έργο, στο οποίο εγώ νομίζω πρέπει να συγχαρώ τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, τον κύριο Τσιμή, τον Δήμαρχο προφανώς, τον πρόεδρο του Περιφερειακού, τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι ένα έργο προϋπολογισμού για δημόσια δαπάνη 6.726.000 και νομίζω, εφόσον υλοποιηθεί με κάποιες προϋποθέσεις που τίθενται, θα τις αναφέρει ο κύριος Πλακοντάρης, τον οποίο ευχαριστώ για το σημαντικό έργο που έκανε, παρά το ότι είχε ένα θέμα οικείου προσώπου υγείας. Και η δεύτερη μελέτη αφορά ένα εξίσου σημαντικό έργο, που είναι το πάρκο εκδηλώσεων στη θέση επάνω σκάλα Μυτιλίνης. Και αυτό εντάσσεται στο συγκεκριμένο ΕΣΠΑ και έχει προϋπολογισμό 1.119.000. Νομίζω ότι και σαν μηχανικός μιλώντας, όχι ως περιφερειάρχης, κρίνοντας από τις, σαν ζώντας τη Μυτιλίνη και ως μηχανικός, είναι δύο έργα, κυρίως το πρώτο, που θα αναμορφώσουν τη Μυτιλίνη, αρκεί να υλοποιηθούν και κατά τον καλύτερο τρόπο. Ότι από το ξεκίνημα της θητείας μας χτίσαμε μια σχέση εμπιστοσύνης και ανασκουπώνοντας τα μανίκια μαζί με τεχνική υπηρεσία αλλά και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, βάζοντας ως στόχο και ως εξαγγελία από το ξεκίνημά μας ότι θα αλλάξουμε την πόλη και θα βελτιώσουμε τις συνθήκες ζωής έτσι ώστε αυτή η πόλη επιτέλους να καταστεί πόλος έλξης ξένων και ντόπιων επισκεπτών, υλοποιούμε ένα μεγαλεπίβολο σχέδιο της ανάπλασης του λιμανιού αλλά και της ανάπλασης της επάνω σκάλας σε συνδυασμό με το έργο το οποίο τελείωσε στα Τσαμάκια. Θέλω να πω ότι όλες, μα όλες οι υπηρεσίες σας έβαλαν πλάτη και ειδικά ο φίλος ο Γιώργος Πλακοντάρης, ο οποίος κάτω από δύσκολες συνθήκες υγείας οικείου, όπως είπατε, βοήθησε πολύ έτσι ώστε στο τελευταίο διάστημα καταβάλλοντας μαζί με τον κύριο Τζιμή πολύ μεγάλη προσπάθεια, φτάσαμε στο να είμαστε έτοιμοι πλέον να ξεκινήσουμε για την υλοποίηση αυτού του σχεδίου, το οποίο, όπως σας είπα, ήταν για μας ένας στόχος, ήταν για μας ένα στοίχημα για να αναβαθμίσουμε την πόλη μας σε συνδυασμό με τα όσα θα γίνουν και στο επόμενο διάστημα, διότι θέλω να σας πω ότι μέσα σε σύντομο διάστημα αυτό των 2 ετών που διανύουμε, ούτε 2 ετών, μαζί κάναμε πολλά και θα συνεχίσουμε. Θα συνεχίσουμε λέγοντας ότι εκτός από την αντιμετώπιση της καθημερινότητας του Δήμου μας και των τοπικών κοινοτήτων, αλλά και των δημοτικών, είμαστε σε θέση αυτή τη στιγμή να δώσουμε στη δημοσιότητα και να υλοποιήσουμε μέσα στο επόμενο διάστημα πολύ μεγάλα έργα για το Δήμο μας, τα οποία δεν έγιναν εδώ και μία εικοσαετία τουλάχιστον. Είμαι ικανοποιημένος με την δουλειά που έκανε η τεχνική υπηρεσία του Δήμου αλλά και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί σαφώς συνετέλεσε και η ίδια η αντιπολίτευση στο να υλοποιούμε αυτούς τους στόχους. Πολλές αποφάσεις ήταν ομόφωνες μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση είναι έξω από κομματικούς στόχους και έξω από κομματικές επιδιώξεις. Επομένως, θέλω και πάλι να ευχαριστήσω όλους σας. Μαζί θα πάμε και στα επόμενα βήματα για να δώσουμε στα παιδιά μας και στις επόμενες γενιές αυτό το οποίο αξίζει στην πόλη μας, στο Δήμο μας, στο νησί μας. Από την πρώτη στιγμή, με τη βοήθεια του ίδιου του Δημάρχου, ο οποίος μου έδωσε 2 και 3 στελέχη
κοντά μου, με ενίσχυσε δηλαδή την τεχνική υπηρεσία, πράξαμε και εκπονήσαμε εκ του μηδενός μελέτες πολλών εκατομμυρίων. Η ίδια η διαχειριστική αρχή, η οποία έχει μια πείρα δεκαετιών, πραγματικά έτριβε τα μάτια της. Όταν είδε όλο το πλάνο των αναπλάσεων που προετοιμάσαμε. Σε αυτό εργάστηκαν όλοι. Όλοι οι μηχανικοί του Δήμου Μυτιλίνης. Με προεξάρχοντα, θα έλεγα, τον συνεργάτη μου, γιατί πρέπει να τα λέμε αυτά τα πράγματα και αυτή είναι η ηθική επιβράβευση, γιατί η οικονομική δεν υπάρχει. Η ηθική επιβράβευση ανθρώπων που δούλεψαν και ένας από αυτούς που ήταν ηθήνων νους σε τεχνικό επίπεδο ήταν ο μηχανικός ο Ανδρέας Παπαχριστοφόρου. Βέβαια και, και ο αρχιτέκτονας ή αρχιτέκτονας, αρχιτεκτόνισσα θα έλεγα στη Δημοτική, η κυρία Σαρόγλου Μαρία, ο αρχιτέκτονας ο Άρης ο Πέτρου, ο αξιώτης, ο αρχιτέκτονας, αλλά και πολλοί άλλοι μηχανικοί, οι οποίοι συνέβαλαν ώστε να παρουσιάσουμε αυτά τα έργα. Και κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, δεν είναι μόνο αυτά τα δύο. Πριν από μια εβδομάδα υπογράψατε την έγκριση του έργου 5 εκατομμυρίων που είναι ο πολυχώρος της Χωματερής, όπου μετατρέπεται πάνω στην Αγία Κυριακή σε έναν αναθλητικό χώρο. Είναι 45 στρεμμάτων αυτός ο χώρος. Για τον οποίο ενδεχομένως ο κύριος Πλακοτάρης θα μας πει, είχε και αυτός τις μεγάλες δυσκολίες και εκεί τα ξεπεράσαμε όλα τα προβλήματα. Δημιουργήσαμε μια ομάδα η οποία, όπως είπε ο Δήμαρχος, δεν έχει προηγούμενο. Είναι η μέρα μεγάλη για το Δήμο Μυτιλίνης, είναι μεγάλη μέρα για όλους τους Μυτιλινιούς. Ζούμε μια ιστορική μέρα, μια και υπογράφονται έργα πρωτόγνωρα σε ύψος, έργα τα οποία είχαν σηματοδοτήσει τη διάθεση να υλοποιηθούν όλων των προηγουμένων δημοτικών αρχών, και ήρθε η δική μας Δημοτική Αρχή με τον Δήμαρχό μας να κάνει και με την άξια τεχνική υπηρεσία και τον κύριο Τζιμί προσωπικά, ο οποίος υπερέβαλε αυτόν, να κάνει πράξη αυτό το οποίο ονειρεύτηκαν πολλές δημοτικές αρχές, αλλά εμείς θα το υλοποιήσουμε. Το λέω διότι θέλω να σηματοδοτήσουμε αυτό το έργο. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε ενωμένοι, και το Δημοτικό μας Συμβούλιο τούτη τη φορά ήταν ενωμένο. Είναι πραγματικά, επειδή σαν πρόεδρος του οργάνου πρέπει να το πω, μία πολύ ευχάριστη συγκυρία, το ότι όλες οι παρατάξεις αγκάλιασαν τα συγκεκριμένα έργα, ήρθαμε ομόφωνα και τα εγκρίναμε, και ήρθε ο Περιφερειάρχης και τα υπέγραψε μέσα από την πολύ καλή προετοιμασία της Διαχειριστικής Αρχής, η οποία και εκείνη με την Τεχνική Υπηρεσία στάθηκαν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια. Θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω όλους αυτούς που συνετέλεσαν στο να είμαστε σήμερα περήφανοι και να ταινίζουμε με πολύ μεγάλη αισιοδοξία και με χαμόγελο το αύριο για τη Μυτιλίνη και την πόλη μας. Θέλω επιτέλους να αφήσω πίσω τις μαύρες ημέρες, αυτές που σηματοδότησαν αρνητικά την εικόνα του νησιού μας, και να γυρίσουμε σελίδα, στη σελίδα της δημιουργίας, στη σελίδα της πραγματικής ανάπτυξης, αυτή που ονειρευόμαστε όλοι για μας και για τα παιδιά μας. Θέλω λοιπόν να πω ότι τούτη εδώ η μέρα θα είναι η απαρχή μεγάλων και καλών ειδήσεων, πέρα από το μαύρο τύπο και την κακή ιδιοσυγγραφία, η οποία βάρινε στις πλάτη μας όλο αυτόν τον καιρό. Είναι μια νίκη όλων των Μυτιλινιών, είναι μια νίκη όλου του συστήματος του πολιτικού στο τοπικά, προεξάρχοντας του Περιφερειάρχη και του Δημάρχου μας. Ευχαριστώ πολύ. Το συγκεκριμένο έργο, όπως και όλα τα άλλα έργα που εγκρίθηκαν από την υπηρεσία μας μετά από την υποβολή από τον Δήμο Μυτιλίνης, εντάσσονται στη λογική των ολοκληρωμένων αστικών παρεμβάσεων, στην αστική κινητικότητα. Στόχος των προγραμμάτων που προκυρήσουμε εμείς είναι να κάνουμε την πόλη πιο λειτουργική. Δεν θέλουμε να κάνουμε την πόλη πιο όμορφη μόνο. Πρέπει να γίνει όμορφη. Η Μυτιλίνη αρκετά χρόνια έχει αφαιθεί να πιέζεται από διάφορες καταστάσεις. Τώρα είναι σημαντικό ότι γίνεται όμορφη, αλλά γίνεται και λειτουργική.
Και γι' αυτό και οι καθυστερήσεις που είχαμε στο να προσαρμόσουμε τη μελέτη, μαζί, κυρίως ο Δήμος δηλαδή, μαζί με τις δικές μας οδηγίες, αυτό το ζήτημα είχε ότι έπρεπε, ας πούμε, να ενσωματώσουμε μέσα στο συγκεκριμένο έργο ένα τμήμα ποδηλατόδρομο. Γιατί έχουμε κάνει άλλο ένα τμήμα ποδηλατόδρομου μέσα από το πρόγραμμα ο Δήμος. Γιατί σχεδιάζει ένα άλλο τμήμα. Όλα αυτά πρέπει να έρθουν να δέσουν. Δεν θέλουμε να κάνουμε λοιπόν έργα βιτρίνας. Θέλουμε να κάνουμε έργα τα οποία να τα ευχαριστιέται ο πολίτης. Και αυτό απαιτεί βάσανο από όλους, και από την τεχνική υπηρεσία και από το πολιτικό δυναμικό το οποίο θέλει να εντάσσει γρήγορα έργα για να δείχνει ότι κάνει τη δουλειά του. Αλλά τότε εγώ πραγματικά σου το λέω με ένας άνθρωπος που σπανίως χαίρομαι για τα έργα. Δεν με αφήνει η δουλειά να χαρώ. Με το πεντάστη να έρθω, η επόμενη δύσκολη στιγμή μου είναι να πιέζω το δικαιούχο να φέρει τη δημοπράτηση. Μετά την υλοποίηση, μετά όλα αυτά. Πραγματικά είναι από τα έργα που καμαρώνω. Ο Περιφερειάρχης το ξέρει. Του το έλεγα ότι εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να τα εγκρίνουμε σε αυτή την περίοδο. Τα καταφέραμε. Τι πρέπει να γίνει όμως, τις υποχρεώσεις. Θα πρέπει το έργο να ενεργοποιηθεί πολύ γρήγορα. Έχουμε βάλει έναν όρο που λέει ότι μέχρι τέλος Αυγούστου πρέπει να έχει υποβληθεί σε εμάς το τέφος του διαγωνισμού μαζί με την άδεια εκτέλεσης. Η άδεια εκτέλεσης του έργου, δηλαδή η δυνατότητα να μπει ο εργολάβος, είναι ένας όρος ο οποίος είναι υποχρεωτικός. Ο Δήμος πρέπει να ετοιμάσει τα τέχνη λοιπόν δημοπράτηση, να πάρει και τις αδειοδοτήσεις και να έρθει σε εμάς και να πει: εγκρίνεται μου το διαγωνισμό. Εμείς δεσμευόμαστε ότι σε 15 μέρες. Δεν είναι φοβερή δεσμευσία, αυτό λέει το σύστημά μας. Σε 15 μέρες από σήμερα, από τότε που θα μας το υποβάλει, πρέπει να το έχουμε δώσει το OK, τη σύμφωνη γνώμη. Άρα, 15 του Σεπτέμβρη το έργο πρέπει να έχει πάρει το OK από τη Διαχειριστική Αρχή να βγει σε διαγωνισμό. Το τρίτο κρίσιμο. Λόγω του τέλους του ΕΣΠΑ. Ναι, λόγω του τέλους του ΕΣΠΑ. Ναι. Στο τέλος, τον Φλεβάρι τη επόμενη χρονιά, του 2022, πρέπει να μας ζητήσει να ελέγξουμε το διαγωνισμό και να δώσουμε OK να μπει ο εργολάβος μέσα. Άρα λογικά αυτές είναι οι προϋποθέσεις, σφιχτές προϋποθέσεις. Τον τρίτο της επόμενης χρονιάς το έργο πρέπει να έχει εργολάβο. Αλλιώς εδώ που τα λέμε δεν βγαίνει κιόλας, έτσι, στους χρόνους του. Αυτές είναι οι τρεις βασικές προϋποθέσεις του έργου που θα κάνουν όλους μας να μην είμαστε μόνο χαρούμενοι, αλλά να είμαστε και υπεύθυνοι σε αυτό. Τελειώνω λέγοντας ότι τόσο αυτό το έργο όσο και το αθλητικό κέντρο δεν είναι ένα έργο το οποίο κανείς πρέπει να υποβαθμίσει. Το αθλητικό κέντρο που φτιάχνεται στην Αγία Κυριακή είναι αθλητικό κέντρο το οποίο έχουν ανάγκη οι πολίτες της Μυτιλήνης. Οπότε είναι πολύ σημαντικό το βάζουμε στο αστικό μας πρόγραμμα. Και επίσης, με συγχωρείτε, ένα τελευταίο, ότι βάλαμε στην πολυκατοικία το υπόβαθρο για να τη σηκώσουμε την επόμενη προγραμματική περίοδο. Στην επόμενη προγραμματική περίοδο θα έχουμε πάρα πολλούς πόρους για ολοκληρωμένες αστικές παρεμβάσεις. Ο Δήμος Μυτιλήνης, κάναμε μία αίτηση και εγκριθήκαμε ως διαχειριστική αρχή να είμαστε μαζί με τον Δήμο Μυτιλήνης οι φορείς οι οποίοι θα επικοινωνήσουν την αστική κινητικότητα στην Ελλάδα. Μην τα νομίζουμε, ξέρετε, μερικές φορές επιτρέψτε μου να σας πω, το ζω και εγώ που ζω σε αυτά τα νησιά, πολύ γκρινιάριδες. Αυτό όμως είναι σημαντικό, ότι ο Δήμος Μυτιλήνης μαζί με την Περιφέρεια και την Διαχειριστική Αρχή θα κάνουν δράσεις αστικής κινητικότητας να ενημερώσουν τους πολίτες ότι η πόλη αλλάζει, αρχίζουν σιγά σιγά να χρησιμοποιούν τα ποδηλατάκια τους. Είναι πολύ σπουδαία πράγματα αυτά. Και επίσης να σας πω ένα σημαντικό, ότι ο Δήμος Μυτιλήνης επίσης πρέπει να επικοινωνήσει σε όλη τη ζώνη ότι θα γίνουν αλλαγές στην παραλιακή ζώνη, αυτή που γίνεται η παρέμβαση. Γιατί υπάρχουν συμφέροντα, επιχειρήσεις κλπ. Πρέπει όλοι να ξέρουν ότι θα αλλάξει η καθημερινότητά τους για κάποιο διάστημα, αλλά έτσι πρέπει να γίνει. Αύριο τέτοια ώρα πιστεύω θα υποβάλουμε το ΕΣΠΑ 21-27, τη νέα προγραμματική περίοδο, τη δουλεύουμε νύχτες. Είναι η τελευταία διαβούλευση, θα υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα πιάσουμε διαπραγματεύσεις μαζί τους. Ελπίζω το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο να έχουμε νέο πρόγραμμα. Αυτά είναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ τον Γιώργο. Εγώ θέλω να πιαστώ από μια κουβέντα που είπε ο φίλος ο Γιώργος και να πω ότι και για μας ο επόμενος στόχος είναι να βάλουμε το ποδήλατο στη ζωή των Μυτιλινιών και των επισκεπτών. Και ο στόχος αυτός είναι να υλοποιηθεί ο ποδηλατόδρομος στη θάλασσα δίπλα που πηγαίνει προς τη Νεάπολη και στο Αεροδρόμιο. Είναι ο επόμενος στόχος μας. Θα παλέψουμε όλοι μαζί γι' αυτό. Και εγώ δεν θα αγωνιστούμε. Πιστεύω ότι είμαστε κοντά και αυτό θα δώσει μια άλλη πνοή, μια άλλη όψη στη Μυτιλήνη. Θα αλλάξει όχι μόνο την πόλη της Μυτιλήνης, αλλά και την πύλη εισόδου στο νησί μας.
Περιφέρεια και Δήμος είναι αλληλένδετοι, συμπληρώνονται και αλληλοβοηθούνται. Θα βαδίσουμε μαζί όπως και μέχρι τώρα. Την Παρασκευή θα κάνουμε αντίστοιχη συνέντευξη τύπου με τον κύριο Πλακοτάρη και τον Δήμαρχο της Χίου για να ανακοινώσουμε και εκεί ανάλογα έργα. Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου είναι, 18 μήνες. Εκτέλεσης, φυσικής υλοποίησης. Τη στιγμή που θα μπει η Μπολτόζα και τη στιγμή που θα βγει. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το έργο πρέπει το Μάρτιο του 2022 να έχει ενταχθεί, να έχει σύμβαση. Άρα εργολάβο που μπαίνει μέσα. Και θέλουμε 31 Δωδεκάτου του 2023, που λύγει και η τελευταία πληρωμή του ΕΣΠΑ αυτού εδώ, το έργο αυτό να έχει αποπληρωθεί από αυτό το πρόγραμμα. Πράγματι για τη στάθμιση μας έχει απασχολήσει. Προσωπικές επαφές με όλα τα Υπουργεία έκανε και ο Δήμαρχός μας και με τη συνδρομή του Περιφερειάρχη μας. Φροντίσαμε να έχουμε και την υποστήριξή τους. Σε όλες όμως τις προσπάθειες παρέλειψα να σας πω. Περιπίνγε την προκειμαία, οι αδειοδοτήσεις μόνο, και ας με διαψεύσει ο κύριος Πλακοτάρης, ήταν κάπου 13 αδειοδοτήσεις και από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Σε όλη αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που κάναμε, είχαμε κοντά μας και μας άνοιγε τις πόρτες των διάφορων Υπουργείων για να συντομεύσουμε το χρόνο αδειοδοτήσεων ο βουλευτής μας και πρόεδρος της Βουλής, αντιπρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Αθανασίου. Αλλά και ο Δήμαρχος είχε επαφές, και εγώ, με διάφορους κυβερνητικούς αξιωματούχους για όλα αυτά τα ζητήματα. Και πάμε για τη στάθμευση. Πράγματι βρισκόμαστε σε διαπραγματεύσεις με την ΕΤΑΛ, το υπερταμείο εκείνο, στο οποίο ανήκει αυτός ο χώρος και πολύ σύντομα, μέσα στους επόμενους μήνες, θα ζητήσουμε και ανάλογη χρηματοδότηση, γιατί θα μας δοθεί αντί ενός μικρού μισθώματος, θα ζητήσουμε και την χρηματοδότηση για αυτό το έργο από τον Περιφερειάρχη και τη Διαχειριστική Αρχή.